Ο κύριος Μανώλης Φραγκάκης, να τον καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Τα έχουμε ξαναπεί πριν από περίπου 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, και πάλι εδώ στο στούντιο της Κρήτης σήμερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο μετά του αεροδρομίου, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, αν η φάση των χωματουργικών έχει ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ολοκληρωμένη 100% η φάση των χωματουργικών. Ολοκληρώνονται στον χρόνο. Στον αμέσως επόμενο χρόνο. Από τον άλλο μήνα ξεκινάνε τα μπετά, και το πρώτο κτίριο που θα κατασκευαστεί είναι αυτό της πυροσβεστικής. Ναι. Και μετά θα πάνε στο βιολογικό καθαρισμό, σε εγκαταστάσεις του βιολογικού δηλαδή. Από ό,τι τουλάχιστον συζητάω μαζί τους είναι πέραν από τις προβλέψεις τους 4 με 5 μήνες μπροστά. 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 Ξεπεράσανε δηλαδή αυτό την καθυστέρηση που είχε φέρει η πανδημία. Εκεί ήθελα να πάω, αν υπήρξε καθυστέρηση. Ναι, υπήρξε καθυστέρηση. 6 μήνες καθυστέρηση. Ναι. Το ξεπεράσανε. Εντάξει, υπάρχει ένα πρόβλημα με την αρχαιολογία, η οποία καθυστερεί γιατί δεν υπάρχει προσωπικό και δεν μπορεί να προσλάβει το προσωπικό. Υποστελέχωση, ήταν, ναι. Ναι, αυτό ήταν και η επίσκεψη της Μενδώνη εδώ πέρα. Βασικά ήταν αυτό της κυρίας Υπουργού, το θέμα του προσωπικού, την πρόσληψη του προσωπικού. Από ότι τουλάχιστον εγώ βλέπω και επισκέπτομαι συχνά και μέσα το εργοτάξιο, γιατί έρχονται κάποιοι διάφοροι και πάμε μαζί. Ναι. Είναι ότι η εταιρεία τρέχει καλά. Πάει καλά. Είμαστε μπροστά λοιπόν από το χρονοδιάγραμμα. Ναι. Μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχουν βέβαια προβλήματα στην περιοχή αρκετά, έτσι. Προβλήματα όπως. Αυτό. Όπως οι σκόνες. Ο αέρας που φυσάει αυτή τη στιγμή είναι καλοκαίρι. Είναι όλο χώμα. Η σκόνη που σηκώνεται είναι σύννεφο. Οι δρόμοι που ακόμα δεν έχουν φτιάξει τους δρόμους που πρέπει να περάσουν αυτοί και περνάνε από τους παλιούς δρόμους, τους αγροτικούς, τους περιφερειακούς μέσα από οικισμούς και όλα αυτά δημιουργούν θόρυβο, δημιουργούν καθυζήσεις. Και στο αγροτικό δίκτυο. Βεβαίως. Αλλά περισσότερο απ' όλα είναι η σκόνη. Και το κομμάτι ότι αρχίζει και φτιάχνεται από το Καστέλι προς τη Χερσόνησο ο συνδετήριος άξονας του βορειοδικού άξονα. Του βορειοδικού άξονα. Ναι. Ωστόσο είχατε ανοίξει και είχατε ζητήσει μια σύγχρονη οδική σύνδεση του αεροδρομίου. Με την περιοχή της Βιάννου, με τον κάθετο άξονα εκεί. Ναι, με το νότιο. Με το νότιο. Εκεί άξονα. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό που γίνεται. Δηλαδή, ένας δρόμος 6,5 χιλιόμετρων και έχει γίνει ένας κοινός δρόμος, θα είναι ένας απλός δρόμος. Άνοδο, κάδος, μια σίδα στη μέση. Γιατί αυτός ο δρόμος θα τραβήξει και θα σηκώσει όλο το βάρος της νότιας Κρήτης από το Ντιμπάκι μέχρι την. Κοντά στη Σιτία, ναι. Στο πούμε έτσι. Μέχρι το μακρύ γυαλό. Και εάν κάποτε το αεροδρόμιο θα χρησιμοποιηθεί και σαν ένα ενδιάμεσο σταθμός για μεταφορά προϊόντων προς το εξωτερικό, δηλαδή μια γραμμή κάργου ας πούμε, πάλι θα έχει όλο το βάρος θα πέσει στο νότιο αυτό μέρος. Γιατί λοιπόν αυτός ο δρόμος να μην είναι αυτοκίνητο δρόμος. Γιατί προβληματισμός. Οι αρμόδιοι τι απαντούν. Οι αρμόδιοι υπάρχει εξέλιξη στο θέμα. Ναι, όχι. Η εξέλιξη είναι εξής. Το σχέδιο είναι έτσι, εμείς ακολουθούμε το σχέδιο, η εταιρεία. Η εταιρεία το λέει αυτό και η εταιρεία θα κάνει ό,τι της πει το Υπουργείο. Εγώ από το Υπουργείο δεν έχω πάρει απάντηση γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά πιστεύω ότι μελλοντικά ο δρόμος θα αλλάξει οπωσδήποτε γιατί οι ανάγκες θα επιβάλλουν αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Μία σειρά άλλων προβληματισμών που είχατε θέσει στο τραπέζι. Το άλλο κομμάτι που ανεβαίνουμε και απάνω, που ανεβαίνω απάνω γιατί. Υπάρχουν κάποιοι συνδετήριοι δρόμοι παλιοί, ναι. Που συνδέαν ας πούμε τους Κασάνους στην Αυλή με το Αρκαλοχώρι. Αυτός ο δρόμος κόβεται και δεν αντικαθίσταται. Ο Τάρουσο Χώρια με το Θραψανό κόβεται και δεν αντικαθίσταται. Οι άνθρωποι ζητάνε και ευλόγα και δικαιολογημένα ζητάνε αυτοί οι συνδετήριοι άξονες να παραμείνουν. Ναι. Οι μηχανικοί λένε ότι είναι δύσκολο. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο στον κόσμο. Κάποιοι κόμβοι, οι οποίοι, όπως είναι ο κόμβος που είναι στο Βλαστούτο Κέντρο, ένας κόμβος ο οποίος θα συνδέσει, μάλλον κόβει τον κάθετο αυτόν που κατεβαίνει στον νότιο άξονα δρόμο με τον παλιό δρόμο που πήγαινε στη Βιάννο.
Τον κύριο δρόμο, πριν φτιάξει τον δρόμο του Καλοκαιριού. Θα είναι ένα ισόπεδο κόμβο. Αυτό ο κόμβο θα έχει μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και είναι επικίνδυνο αυτό που κάνουν. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο να γίνει ένα ανισόπεδο κόμβο. Αυτό ζητούσαμε και που κάναμε και το κλείσιμο του δρόμου τη προάλλε στην περιοχή για 2 ώρε. Κλείσαμε τον δρόμο. Οπότε ανεβαίνετε Αθήνα. Ανεβαίνω, ναι. Αύριο, σωστά. Το μεγάλο βέβαια πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα είναι τα αντιπλημμυρικά, να το τονίσουμε. Έχω κάνει 4 επιστολές στο Υπουργείο και 1 η Περιφέρεια, 5. Έχουμε κάνει 5 επιστολές και ζητάμε ότι πρέπει να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Με ποιους αφαιρεθείτε στην Αθήνα? Με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Ναι. Τον κύριο Κεφαλογιάννη. Θα είναι και, και κάποιοι υπηρεσιακοί του Υπουργείου. Θα είναι και ο κύριος Γεγκέρογλου, δεν ξέρω, θα είναι και κάποιος βουλευτής της κυβερνητικός. Ναι. Το θέμα είναι μεγάλο και το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα έργο τέτοιο χωρίς μελέτη αντιπλημμυρική. Και όχι μελέτη για το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο αυτοί θα το προστατεύσουν. Η εταιρεία το προστατεύσει από μόνη της από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Την περιοχή ποιος θα προστατεύσει? Εμείς ζητάμε μια αντιπλημμυρική μελέτη για όλη την περιοχή γύρω-γύρω. Για την ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου. Για τα χωριά, τους σεισμούς. Δηλαδή, πού ξανακούστηκε τώρα στον Αρχάγγελο να πήγαμε το χειμώνα με βάρκες? Δεν ξανακουστεί ποτέ αυτό το πράγμα εκεί πέρα στην περιοχή. Αντιπλημμυρικά έργα λοιπόν και κόμβει στην ατζέντα των συναντήσεων με υπηρεσιακούς τον κύριο Κεφαλογιάννη αύριο, σωστά? Ναι. Με το θέμα των ελαιοδέντρων, των μνημειακών ελαιοδέντρων. Μια πρωτοβουλία που την ξεκινήσατε. Ναι, μια πρωτοβουλία η οποία. Κάποιες συμβάσεις οι οποίες έχουν σωστά υπογραφεί. Ένα μνημόνιο συνεργασίας υπογράψαμε εμείς, η αποκεντρωμένη διοίκηση και ο ΔΑΗΚ. Ξέρετε τι είναι ο ΔΑΗΚ. Βέβαια. Δημόσιος Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης. Ναι. Λοιπόν. Εμείς θέλουμε να καταγράψουμε όλο το φυτικό κεφάλαιο που υπάρχει μέσα στην περιοχή, να καταγράψουμε. Όλα τα μνημειακά ελαιόδεντρα, αν υπάρχουν μέσα, θα τα δούμε και αν υπάρχουν, να εκπονηθεί ένα σχέδιο μεταφύτευσης, να γίνει εκπόνηση μιας μελέτης αρχιτεκτονικής στην περιοχή και ο κάθε ένας από τους τρεις μας θα αναλάβει και κάποιες δράσεις. Εντάξει, κάποιες δράσεις. Θα μας συντονίζει η αποκεντρωμένη, θα μας ενημερώνει για ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις και φόρουμ στα οποία μπορούμε να συμμετέχουμε και ο Δήμος θα συμβάλλει στην εργατοτεχνική προσπάθεια, ας πούμε, όλη του αεροδρομίου και θα υποδείξει και τοποθεσίες με μνημειακά ελαιόδεντρα για να μπορέσουμε ή να τα μεταφυτεύσουμε ή να τα πάμε σε διάφορους χώρους μέσα στο αεροδρόμιο οι οποίοι θα είναι επισκέψιμοι και από αυτούς, από τους επιβάτες, ας πούμε, που θα έρχονται και θα... ή μέχρι να φύγουν, που θα έχουν κάποιο χρόνο για να μπορούν να επισκεφτούν, ας πούμε, κάποιες. Έχουμε επικεντρωθεί στο θέμα του αεροδρομίου και σε εργασίες που πραγματοποιούνται μέσα στο εργοτάξιο. Ωστόσο, θα πει κάποιος, έργα άλλα γίνονται μέσα στο Δήμο. Έχουμε επικεντρωθεί. Ακούμε μηνώα παιδιάδος και πηγαίνουμε αεροδρόμιο Καστελίου. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να πει. Δεν πρέπει. Οπότε να τι έχουμε, δεν έργα καθημερινότητα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 59 έργα. 59 έργα. Με ένα προϋπολογισμό 16.800.000. Και έχω και 10 έργα τα οποία έχω κάνει πρόταση στον Τρίτσι, τα οποία 7 είναι του Δήμου και 3 είναι της ΔΕΙΑΜ, τα οποία έχουν ένα προϋπολογισμό 12 εκατομμύρια. Όλα αυτά είναι με μια τεχνική υπηρεσία η οποία είναι, μπορώ να πω, δίνει τα πέραν από τις δυνατότητές της ό,τι έχει. Έργα πέντε που άτομα αφορούν, έχω. Πέντε έργα άτομα που αφορούν. Έχω. Έργα τα οποία αφορούν τον Τρίτσις, ξέρετε. Ο Τρίτσις είναι μέσα στα αγορά μηχανημάτων, ναι. 2 εκατομμύρια τα οποία είναι ηλεκτρικά και τα οποία είναι απορριμματοφόρα, για μεταφορά προσωπικού, εφορία. Άλλα έργα τα οποία έχουν να κάνουν, παράδειγμα, αυτή τη στιγμή φτιάχνουν ένα βιοκλιματικό πάρκο μπροστά στο καινούριο κτίριο του Αρκαλοχωρίου, που είναι του δημοτικού κτιρίου, ναι. Το οποίο έχει ένα προϋπολογισμό 630 εκατομμύρια και είναι ένα, χιλιάδες, και είναι ένα στολίδι θα είναι για την περιοχή. Έργα που έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση
αγροτικών δρόμων, αντιπλημμυρικά που έχω πάρει κάποια χρήματα από το Υπουργείο Υποδομών και από το Υπουργείο Εσωτερικών, τα οποία είναι για να διορθώσουμε αυτές τις ζημιές που γίνανε στις 19 με 10 Νοεμβρίου τον προηγούμενο χρόνο με τα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε στην περιοχή και που έχει ακόμα κηρυχτεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχουμε να κάνουμε ενεργική αποκατάσταση σχεδόν σε όλα τα δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, ΕΠΑΛ της περιοχής μας. Είναι αρκετά τώρα, διαφεύγουν τα περισσότερα, σας πω. Μάλιστα, οπότε κινητικότητα λοιπόν στο μέτωπο και άλλων έργων. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν σταματάμε καθόλου. Έχουμε αρκετά. Στο σύνολο είναι γύρω στα 30 εκατομμύρια. Έργα. Μάλιστα. 30 εκατομμυρίων. Λοιπόν, εορτή Αγίας Μαρίνας. Εορτή Αγίας Μαρίνας θα την κάνουμε. Εκεί θέλω να πάω. Θα γίνει. Πήραμε απόφαση να την κάνουμε. Ναι. Ξεκινάμε από την Παρασκευή το μεσημέρι και τελειώνουμε την Κυριακή το βράδυ. Έγινε σήμερα μία σύσκεψη με όλους τους φορείς που συμμετέχουν πάντα στις σκέψεις αυτές, όπως είναι η αστυνομία, όπως είναι η Μητρόπολη, όπως είναι το ΕΚΑΒ, όπως είναι η πολιτική προστασία, όπως είναι ο Δήμος. Όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαμε αποφασίσαμε το εξής. Επειδή αυτή τη στιγμή και μέχρι αύριο τα μέτρα που ισχύουν είναι να γίνει η πανηγύρις, ναι. Δεν ξέρω τι θα μας ξημερώσει αύριο και τι θα μπορούν να μας πούνε. Εμείς αποφασίσαμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε τον κόσμο αυτή τη στιγμή κάτω. Έχει έρθει από όλη την Ελλάδα κόσμος να λάβει μέρος σε αυτή την πανηγύρι και να του πούμε μια στιγμή ότι «Α, ξέρεις τώρα, δεν μπορείς». Αποφασίσαμε λοιπόν ότι η πανηγύρι θα γίνει. Θα γίνει με ευθύνη του Δήμου, θα τηρηθούν όλα τα μέτρα του COVID, θα γίνουν τα selfie test σε όλους τους συμμετέχοντες, σε αυτούς που θα συμμετέχουν με πάγκους. Οι πάγκοι θα μείνουν ένα μέτρο απόσταση ο ένας από τον άλλο και θα έχουμε δίμετρους, τρίμετρους, τετράμετρους πάγκους. Η τήρηση μέσα στην εκκλησία θα είναι από την εκκλησία και από τον Ερυθρό Σταυρό. Ναι. Στο ίδιο θα γίνει και στον περίβολο της εκκλησίας. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα λεωφορείο το οποίο θα φεύγει από τον Γαλατά και θα πηγαίνει στην εκκλησία δωρεάν τους πιστούς και θα παίρνει από την εκκλησία να τους ξαναγυρίζει πίσω. Αυτά τα οποία τηρούνται όλα τα χρόνια όσον αφορά τα πάρκινγκ και τους περιμετρικούς δρόμους του οικισμού της Βόνης θα μείνουν όσοι έχουν. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα και εύχομαι να είναι όλα προς το καλύτερο, διότι νομίζω ότι δεν μπορούμε πια να είμαστε ανεμβολίαστοι και να θέμε και να έχουμε και οικονομικά καλά αποτελέσματα. Εντάξει, να κλείσουμε. Το είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Να κλείσουμε και με την έντονη σεισμική δραστηριότητα που παρατηρείται, καταγράφεται εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου σας. Απ' τη μία σας προβληματίζει και απ' την άλλη βέβαια σίγουρα έχετε χτυπήσει την πόρτα ειδικών. Τι σας λένε, τι σας απαντούν? Ναι, εμείς πραγματικά ανησυχήσαμε στην αρχή. Εγώ προσωπικά ήρθα σε επαφή κατευθείαν με σεισμολόγους, μιλήσαμε, με καθησυχάσανε, μου είπανε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι ήταν πολύ χαμηλή, η μεγαλύτερη συνειδητόνηση ήταν 4,2 ρίχτερ. Στην πορεία όμως, επειδή συνεχιζόταν όλη η ιστορία, και επειδή ήξερα ότι υπάρχει ένας επιταχυνσιογράφος στο Δήμο μας και είναι στο κέντρο του εργαλοχωρίου, μίλησα με τον άνθρωπο ο οποίος τον παρακολουθεί και που είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι καθηγητής, είναι σεισμολόγος, κύριο Παπαϊωάννου ο Χρήστος, και μιλάμε σχεδόν σε καθημερινή βάση. Αυτός έχει καταγράψει, αυτός ο επιταχυνσιογράφος, καταγράφει, δεν γράφει ρίχτερ, καταγράφει G, έτσι λέγονται. Αυτός λοιπόν μπορεί να καταγράψει μέχρι 24G, που είναι το ανώτερο που μπορεί να δεχτεί ένας οικοδομικός φέρον οργανισμός με το αντισεισμικό νόμο του 2000. Δηλαδή αντέχει μέχρι 24G. Ξέρετε τι έχει καταγράψει ο ανώτερο μέχρι σήμερα αυτός ο επιταχυνσιογράφος? Ναι. 5G.
Μάλιστα. Άρα είμαστε με όλα αυτά τα καταγραφόμενα. Μπορούμε να πούμε ότι να είμαστε ήσυχοι, ήρεμοι. Δεν έχει ενεργοποιηθεί το ρήγμα που υπάρχει νότιο-δυτικά του Αρκαλοχωρίου καθόλου. Και όλα αυτά πρέπει να τα μεταφέρουμε και στον κόσμο. Έχω βγάλει και μία ανακοίνωση σαν Δήμος, διότι πρέπει να είμαστε ήσυχοι, ήρεμοι, αλλά με τους σεισμούς δεν μπορείς να είσαι ποτέ ήρεμος. Να λέμε δηλαδή και τα πράγματα με το όνομά τους. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Ξεκούρασα, υπάρξε? Όχι. Καθόλου. Καθόλου. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στο Δήμο. Πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ δεν μπορώ να ξεκουραστώ και ένας Δήμαρχος λένε δεν κοιμάται ποτέ. Εγώ να ευχηθώ σε εσάς, αφού ήταν η τελευταία σας εκπομπή για τώρα. Την Παρασκευή κλείνουμε. Την Παρασκευή κλείνουμε. Έχετε ακόμα. Έχουμε ακόμα δύο εκπομπές. Λοιπόν, να ξεκουραστούμε. Να ξεκουραστείτε και να επιστρέψουμε. Να επιστρέψουμε λοιπόν. Το καλό, να έχουμε πάλι τον τρόπο και τη μετάδοση που κάνετε, γιατί είναι πολύ επιτυχημένη η εκπομπή. Να σας ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.